You're sitting pretty impatient. I know you gotta put them in hours. Baby, make it harder. You're sending pic after picture. Girl, give me fire. You know I'm always on the night shift, and you can stand these nights alone. Yeah, you don't need. But I gotta put in work. I ain't gotta go to work. Let your body do the work. We can work from home. Oh. We can work from home. Πολύ 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 καλησπέρα σε όλους σας. Ελπίζω να είστε καλά, υγιείς. Να ευχηθώ χρόνια πολλά γιατί δεν τα έχουμε πει μαζί. Δυστυχώς ή ευτυχώς την έκαψα την εκπομπή Peaky Blinders τις περασμένες εβδομάδες γιατί ήθελα να έρθω με καλεσμένο, καλεσμένη και πραγματικά νομίζω ότι είναι πολύ τιμητική ημέρα γιατί κάνουμε πανέναρξη με το καλύτερο ποδαρικό. Λοιπόν, έχουμε στην παρέα μας τη Στέλλα. Καλώς όρισες. Λοιπόν, να το πω όλο το όνομα, το οποίο είναι πάρα πολύ, έχεις πάρα πολύ ωραίο επώνυμο. Στέλλα Ατλαμάζογλου. Ναι, σωστά. Είναι πολύ ωραίο όνομα. Σε ευχαριστώ. Είναι σπάνιο. Σπάνιο, δεν το βρίσκεις. Όποιον Ατλαμάζογλου θα δει, σίγουρα είμαστε συγγενείς. Σκέψω ότι εγώ που έχω βρει πάρα πολλούς με το δικό μου επώνυμο και όμως δεν είναι ούτε καν συγγένεια πολύ, αλλά πραγματικά είναι και πολύ έβυχο σαν όνομα. Είσαι καλά, πέρασες καλά, καλά το Πάσχα σου. Ηρεμία, οικογενειακά, όπως μπορούσαμε, λόγω των μέτρων. Όμως, βοήθησε ο καιρός και οι συνθήκες για να περάσεις ωραίες στιγμές με την οικογένειά σου. Είναι ότι πολύτιμότερο αυτό. Να φανταστώ, έκατσες σε Αθήνα. Αθήνα. Εντάξει, μας περιόριζαν λίγο τα μέτρα έως πολύ. Αλλά εντάξει, εύχομαι τουλάχιστον του χρόνου να μην μιλάμε ακόμη για αυτή την υπόθεση ή τουλάχιστον να είμαστε, ας πούμε, πιο ελεύθεροι, γιατί νομίζω ότι δεν το φανταζόταν κανείς ότι ένα χρόνο μετά και θα ήμασταν πάλι στην ίδια συνθήκη. Ξέρεις τι, δεν θα μπορούσα να το φανταστώ αυτό που συνέβη. Όλα φαίνονταν ότι πήγαιναν τόσο καλά. Βγαίναμε από μία κρίση και τώρα ξαφνικά μπήκαμε σε μία άλλη, από το πουθενά. Λοιπόν, τι δεν είπα, πάντα το ξεχνάω. Κανονικά θα πρέπει να δίνω τα στοιχεία της εκπομπής, οπότε είμαστε εδώ, Peaky Blinders, κάθε Τετάρτη στις 9.30. Σήμερα αργήσαμε λόγω κάποιων τεχνικών προβλημάτων. Είχαμε κάποια τεχνικά προβλήματα, εν πάση περιπτώσει, μέσα από το nstv.gr, κάθετος nstv live, κάθε Τετάρτη εδώ, με καλεσμένο, καλεσμένη είτε χωρίς. Σήμερα έχουμε την καλύτερη παρέα, η οποία έχει να μας πει πάρα πολλά. Είσαι πάρα πολύ δημιουργικό άτομο γενικότερα. Δεν εφησυχάζομαι. Δεν μπορώ να μην κάνω τίποτα και προσπαθώ να κάνω πολλά πράγματα, καταλήγω να κάνω σχεδόν τα πάντα. Και μετά κάπου κάνω διάλειμμα. Ήσουν από μικρή, ναι. Ανήσυχο πνεύμα. Ναι, από μικρή. Να σε ρωτήσω κάτι. Είχες φανταστεί τον εαυτό σου σε όλα αυτά τα πράγματα που κάνεις, εννοώντας ότι κάποιοι από μικρή ονειρεύονται ότι θα είναι αρθρογράφοι, κάποιοι δημοσιογράφοι. Και όντως η πορεία τους πηγαίνει σε αυτόν τον δρόμο που είχαν φανταστεί από μικρή. Εσύ έχεις ταυτιστεί με κάποιο όνειρο από τα μικρά σου ή οι προσδοκίες, ας πούμε, που είχες από τον εαυτό σου ξεπέρασαν τα στάνταρ σου, γιατί αυτό νιώθω εγώ. Θα σου πω, το μόνο σταθερό όνειρο που έχω και είχα από μικρή είναι να μπορέσω να κάνω κάτι ώστε να βοηθήσω όσο περισσότερο κόσμο μπορώ. Και αυτό το λέω γιατί η δασκάλα στο δημοτικό πάντα με έβαζε με παιδάκια τα οποία είχαν κάποιο μαθησιακό πρόβλημα, κάποια δυναμία, οπότε επειδή με έβλεπε ότι βοηθάω τους φίλους μου, κάθομαι μαζί τους.
Γενικώς ως προς τον επαγγελματικό κλάδο και τον προσανατολισμό, θα σου πω ότι δεν είμαι σταθερός τύπος. Και αυτό είναι πάρα πολύ φυσιολογικό για πάρα πολλά παιδιά, διότι αν σκεφτούμε ότι μέχρι τα 14 συνήθως τα παιδιά έχουν καταλήξει στο επάγγελμα που θέλουν να ακολουθήσουν, υπάρχουν κάποια παιδιά τα οποία επαγγελματικά δεν έχουν κατασταλάξει. Το οποίο δεν είναι και κακό. Έτσι, δεν σημαίνει ότι θα ακολουθήσεις ένα επάγγελμα και θα είναι αυτό για όλη την υπόλοιπη ζωή σου, αν δεν είσαι για αυτό το θέμα. Μου αρέσει να δοκιμάζω καινούργια πράγματα, μου αρέσει να μπαίνω σε νέους κλάδους και αν μπορώ να το υποστηρίξω φυσικά το συνεχίζω. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που λες. Μου αρέσουν γενικότερα οι άνθρωποι που δίνουν χέρι βοηθείας, γιατί δεν το βλέπουμε και συχνά αυτό. Αλλά αυτό που είπες με το σχολείο, νομίζω φταίει και λίγο ο τρόπος, ο εκπαιδευτικός κλάδος μας, που δεν βοηθάει και τα παιδιά, τα δημιουργικά παιδιά ή τα παιδιά που σκέφτονται out of the box, που λέμε, να εξελιχθούν. Δηλαδή, πιστεύω ότι είναι λίγο μονοδιάστατη η εκπαίδευση, δυστυχώς. Γι' αυτό και βλέπουμε να συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν σήμερα, που ακούμε στις ειδήσεις, με τόσους βιασμούς, εν δυνάμει βιασμούς και γενικότερα με ανθρωποκτονίες. Γιατί και στα γλυκά νερά αυτό που έγινε και εδώ στην Ασμύρνη, ο παρολίγων βιασμός, έτσι, γιατί παρολίγων βιασμός είναι τραγικά πράγματα, τα οποία... Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Δυστυχώς το εκπαιδευτικό σύστημα χρήζει ολικής ένα lifting. Ωραία. Να το πω κομψά. Θα σου πω την άποψή μου ως μαθήτρια και ως εθελόντρια καθηγήτρια στο κοινωνικό φροντιστήριο του Δήμου Αθηναίων που είναι το 2013 και 2014. Λοιπόν, ως μαθήτρια, και με αυτό μπορεί να ταυτιστούν και πάρα πολλά παιδιά, τα οποία και στις 14 ξεκινούν να δώσουν πανελλήνιες. Δεν υπάρχει στα περισσότερα σχολεία σωστός σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός. Όταν ένα μάθημα καλείται να το κάνει γυμνάστρια και όταν ένα μάθημα καλείσαι να το διδάξεις, μπορεί να έχεις όλη την καλή διάθεση ως εκπαιδευτικός, μπορεί να έχεις όλη την αγάπη που τρέφεις για τα παιδιά. Όταν όμως Το όλο σύστημα καλείσαι να το διδάξεις το μάθημα μέσα από ένα βιβλίο και μια θεωρία, δεν μπορεί το παιδί να καταλάβει, ωραία, τι μαθήματα έχει αυτή η σχολή. Πού μπορώ να αποταθώ για δουλειά στο μέλλον. Πώς μπορώ να εξελιχθώ. Τι μου αρέσει εμένα αυτό, μου ταιριάζει. Είναι με βάση τον χαρακτήρα μου σωστή επιλογή, με βάση την προσωπικότητά μου. Όλα αυτά... Εγώ τουλάχιστον δεν τα είχα. Και υπήρχε ένα πάρα πολύ ωραίο τεστ, πάρα πολύ χρήσιμο τεστ, το οποίο κοστίζει. Για μια οικογένεια λοιπόν που δεν μπορεί να διαθέσει αυτά τα χρήματα και δεν υπάρχει και σωστός σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός στα σχολεία, το παιδί αν δεν καθοδηγηθεί σωστά, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να κάνει λάθος επιλογή, λανθασμένη επιλογή. Και μπορεί να μην έχει έναν προσανατολισμό ένα παιδί, έτσι, γιατί η προσωπικότητα αλλάζει ανά 5 χρόνια πλέον. Σίγουρα. Τα επαγγελμάτα με βάση την κοινωνία έχουν για ένα παιδί σε πολύ μικρή ηλικία, ας πούμε, τα ξεχωρίζουμε σε γυναικεία και ανδρικά επαγγέλματα όπως ήθιστε. Μέχρι τα 14 λοιπόν περίπου, σε αυτή την ηλικία, έχεις κατασταλάξει στο περίπου τι θέλεις να κάνεις. Mm-hmm. Και το καλύτερο, η καλύτερη συμβουλή είναι να ακολουθήσεις αυτό που θέλεις εσύ και ασχολείσαι ερασιτεχνικά, αυτό που σου αρέσει. Και αν δεν σου αρέσει τώρα κάτι και αλλάξεις μετά γνώμη, it's okay. Η ζωή έχει έχουμε τόσο μεγάλο χρόνο μπροστά μας. Δεν είναι απαραίτητο να ξέρεις τώρα τι θες να κάνεις. Δεν είναι απαραίτητο να μείνεις με ένα επάγγελμα. Δεν είσαι δέντρο. Έχεις πολύ και στο λέει άνθρωπος που δίνει φέτος πανελλήνιες μόνο και μόνο για την εμπειρία. Έχεις απόλυτο δίκιο. Πάμε λίγο να ακούσουμε μουσική και επανερχόμαστε. Seen anybody do the things you do before? They say, move for me, move for me, move for me, ay. And when you're done, I'll make you do it all again. They say, dance for me, dance for me.
Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost. Λοιπόν, θα σας πάω διαδοχικά, γιατί ξέρετε πάντα στις... Όχι συνεντεύξεις, δεν θα το πω έτσι, γιατί ο άλλος αγχώνεται άμα του πει συνέντευξη. Και δεν το παίρνω ως συνέντευξη, γιατί είναι πιο απρόσωπο. Εμένα μου αρέσει να γνωρίζω τους ανθρώπους, είτε με κάμερα είτε χωρίς. Και με τη Στέλλα έτυχε να γνωριστώ σε γυρίσματα, έχω να σας πω, για το πολιτιστικό. Αν ευκαιρίσουμε και τα δείτε όλα αυτά που τα ωραία που ετοιμάσαμε με τον πολιτιστικό, θα είναι ευχής έργων. Ωστόσο, έχω να σας πω ότι η Στέλλα θα βραβευτεί. Βραβεύτηκε. Συμμετείχες και έχεις με τον τίτλο Greek Ambassador για να εκπροσωπήσεις για πρώτη φορά τη χώρα μας στην Παγκόσμια Τελετή Απονομής Βραβείων International Elite Women 2021 της οργάνωσης Eternal Love Elite υπό την αιγίδα και τη στήριξη της κυβέρνησης του Καναδά. Τα είπα όλα, παιδιά. Σωστά. Και θέλω να μου το εξηγήσεις λίγο, γιατί είναι ένας μακροσκελής τίτλος και ακούγεται πάρα πολύ φαντασμαγορικό, πολύ σημαντικό και νομίζω ότι είναι κιόλας. Ως γυναίκα, ως άνθρωπος που είναι δυναμικός, εργάζεσαι και γενικότερα κυνηγά στα όνειρά σου. Ειρηνίδα, θα σου πω εγώ. Και αυτό είναι το πιο, το μεγαλύτερο πράγμα για το οποίο αισθάνομαι και περήφανη. Λοιπόν, θα να με εξηγήσεις λίγο τον τίτλο. Θα σου πω, γνωρίστηκα με την πρόεδρο της οργάνωσης, την κυρία Λί. Μου πρότεινε να εκπροσωπήσω την Ελλάδα σε αυτή την όμορφη τελετή που κάνουν και βραβεύουν τις γυναίκες από όλον τον κόσμο. Οι τίτλοι είναι δύο. Ο τίτλος της co-chair, που αφορά συνήθως γυναίκες που έχουν ήδη πολύ μεγάλο έργο στην πορεία του χρόνου, ασχολούνται και έχουν κάνει πολλά πράγματα στη χώρα τους. Mm-hmm. Ο δεύτερος τίτλος, τον οποίο έχω και εγώ, της International Ambassador για την Ελλάδα, είναι οι νεότερες γυναίκες, οι νέες γυναίκες, οι μικρές γυναίκες, εν πάση περιπτώσει, που τώρα ξεκινούν και κάνουν τα πρώτα τους βήματα και έχουν κάτι να δείξουν. Mm-hmm. Οπότε με την Αθηνά Τρανούλη ενώσαμε τα χέρια και εκπροσωπήσαμε την Ελλάδα, νομίζω, επάξια και μας νιώθουμε πολύ περήφανες γι' αυτό. Η Αθηνά Τρανούλη είναι η σχεδιάστρια για τον Οίκο Τρανούλη και έχει βραβευτεί πάρα πολλές φορές για το έργο της. Το Take Me Home είναι το κίνημα με το οποίο θέλουμε τα ελληνικά μάρμαρα και τα γλυπτά να έρθουν στην Ελλάδα. Και πολύ σημαντικό κίνημα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό κίνημα. Εγώ κατέβηκα στον διαγωνισμό εκπροσωπώντας τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κερατσινίου Θυμετάδε, στον οποίο και είμαι μέλος και χορεύω. Τέλεια. Οπότε θα σου πω ότι ήταν τόσο, τόσο συγκινητικό, γιατί εκπροσωπείς τη χώρα σου. Εκπροσωπείς την παράδοση, την ιστορία. Υπάρχει το έργο της μόδας μέσα, που η μόδα ανά τις περιόδους αποτέλεσε πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Την κουλτούρα της Ελλάδας, τον πολιτισμό. Είδαμε γυναίκες από άλλες χώρες, ήταν σύνολο περίπου 36 χώρες οι οποίες συμμετείχαν. Με χορό, από το business, από τη βιομηχανία της μόδας, ιατρικά, το ξενοδοχειακό κλάδο. Ήταν πάρα πολύ όμορφο και ξέρεις, όταν οι γυναίκες ενωνόμαστε, μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Ισχύει αυτό. Κρατήστε το, γιατί στη σημερινή εποχή γενικότερα έχουμε βγάλει λίγο όλοι πολύ τα μαχαίρια. Και είναι πολύ σημαντικό. Δεν χρειάζεται αυτό. Και είναι πολύ σημαντικό και όταν εργάζεσαι σκληρά. Οπότε εγώ νιώθω ότι μέσα από αυτόν τον τίτλο, εκπροσωπώντας κιόλας την Ελλάδα που αγαπάς ιδιαίτερα, έχω να σου πω, η Στέλλα κάνει παραδοσιακούς χορούς, αγαπάει πάρα πολύ την παράδοση και συγχαρητήρια, γιατί δεν το βλέπω πάρα πολύ συχνά από τον νέο άνθρωπο, νέο Έλληνα,
Είναι η αλήθεια. Βλέπουμε μια Αμερικανιά να κυριαρχεί και στα social media και γενικότερα. Ξενόφερτα στοιχεία, ναι, τα οποία αλλοιώνουν την ταυτότητά μας. Δεν είμαι κατά αυτών, έτσι. Είμαι υπέρ των διαφορετικών εθνοτήτων, των διαφορετικών πολιτιστικών και πολιτισμικών στοιχείων να ξεχωρίζουν, γιατί η ταυτότητα ενός έθνους είναι η ιστορία του, ο πολιτισμός του, η γλώσσα του, πάρα πολύ βασικό, σεβόμενοι όλες τις υπόλοιπες εθνότητες στον κόσμο. Αυτό το μίξ που τίνει να κυριαρχήσει προσωπικά δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει και είμαστε αρκετοί, δόξα τω Θεώ, Έλληνες που τιμούμε την Ελλάδα και να μην μπερδευτεί σε καμία περίπτωση η αγάπη προς την πατρίδα, ο πατριωτισμός με την υπέρμετρη αγάπη που τίνει να μιλάμε για φανατισμό μετά και εθνικισμό. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά αυτό, το να αγαπάς πάρα πολύ τη χώρα σου και να κάνεις πράγματα και σίγουρα ένας τίτλος δεν είναι το μόνο πράγμα αν δεν ακολουθεί και η πράξη. Mm-hmm. Δηλαδή, τι σημαίνει αγαπώ την Ελλάδα και είμαι Έλληνας και νιώθω περήφανη. Μαθαίνω να μιλάω σωστά. Μαθαίνω να γράφω σωστά. Mm-hmm. Μαθαίνω την ιστορία. Επισκέπτομαι τα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους. Χορεύω. Μαθαίνω τους χορούς, που ο χορός είναι η ύψιστη μορφή έκφρασης mm-hmm. για το σώμα μας. Ασχολούμαι, ακολουθώ τα έθιμα, τα τηρώ, δεν σου λέω κατά γράμμα. Mm-hmm. Σε ένα πολύ σημαντικό βαθμό, ώστε αυτό να μεταλαμπαδευτεί και στις επόμενες γενιές. Και έχω να σου πω ότι άμα παρατηρήσεις, και το λέω και γενικότερα, αυτόν τον ένα χρόνο που γενικότερα μελετώ και τα social media και λόγω δημοσιογραφίας, έχω παρατηρήσει ότι στο κομμάτι της γραφής, το ταφενιά που λέμε, που είναι για τη διευκόλυνση των ανθρώπων ώστε να γράφουν και έχει κάποιες κωδικοποιημένες λέξεις ώστε να τις βρίσκεις και γρήγορα, έχω να σου πω ότι έχει παρατηρηθεί κάθοδος στην σωστή γραφή. Δηλαδή βλέπουμε ότι έχουν μπει μέσα στο πληκτρολογικό, ας πούμε, σύστημα πολλές λέξεις λανθασμένες. Παντού συμβαίνει αυτό. Και το βλέπεις και... Και ειδικά τώρα με στην καραντίνα, έτσι. Το βλέπεις που και στο διαδίκτυο, και ανθρώπους που... Υπηρετούν τη δημοσιογραφία. Ναι, πολλά λάθη. Εντάξει, τα λάθη είναι ανθρώπινα. Μπορούν να συμβούν. Και δεν θεωρώ τώρα δικαιολογία ότι δεν το έχω μάθει. Υπάρχουν βιβλία γραμματικής, υπάρχει το ίντερνετ. Μπορείς να κάτσεις να ψάξεις και αν ξέρεις ότι είσαι λίγο αδύναμος στην ορθογραφία, που δεν είναι κακό, αλλά μπορεί να διορθωθεί. Ψάξ το. Ισχύει. Ψάξ το, μάθε, διάβασε. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Ήσουν πάντα τόσο θερμή με την Ελλάδα, με την παράδοση. Είναι κάτι το οποίο το είχες από μικρό κοριτσάκι, γιατί ξέρεις, λένε ότι είναι στο DNA μας. Και έχω συναντήσει πολύ λίγους ανθρώπους, τους οποίους θαυμάζω κιόλας. Έχει τύχει δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ πιστοί στην πατρίδα, να είναι και άνθρωποι οι οποίοι, τυχαία το αναφέρω, είναι πολύ διαβασμένοι άνθρωποι κιόλας. Και εγώ προσωπικά τους έχω έναν ιδιαίτερο θαυμασμό. Νομίζω ότι είναι το μικρόβιο που έχω μέσα μου και νομίζω ότι είναι και στο DNA γενικά. Κατάγομαι από τη Μικρά Ασία. Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο. Όσοι Μικρασιάτες ή από τη Σμύρνη, απόγονοι όσων ήρθαν τότε, ίσως μπορούν να με καταλάβουν. Νιώθουμε λίγο περισσότερο, νομίζω, την... έχουμε περισσότερο, μεγαλύτερο μέσα μας και πιο έντονο το αίσθημα του πατριωτισμού. Έτσι. Και πάλι το τονίζω ότι είναι το θετικό συνέστημα για τη χώρα μας. Δεν ξέρω, πάντα το είχα. Πάντα μου άρεσε. Μου αρέσουν πάρα πολύ και οι ξένες, οι ξένοι μουσικοί, θα ακούσω πάρα πολύ. Στο σπίτι μου ακούω house. Δεν θα πω όχι. Δεν θα αποκλείσω κάτι και θα πω εγώ μόνο ακούω ελληνικά. Όχι, όχι, δεν έχει να κάνει με αυτό. Είναι η ρίζα σου, είναι το αίμα που μιλάει, ας πούμε. Μπράβο. Που δεν ας πούμε... Θα προσπαθήσω να ακούσω και κλασική, ακούω και κλασική μουσική πολλές φορές, για να χαλαρώσω ή να διαβάσω. Ακούω house. Θα βγω έξω και θα ακούσω ό,τι παίζει. Ένα συγκεκριμένο μαγαζί που θα πάμε με την παρέα μου. Δεν αποκλείω κάτι. Αλλά κάποια πράγματα πώς να σου πω. Δεν είμαι πολύ κάθετη και πολύ απόλυτη. Δεν είμαι απόλυτη. Mm-hmm. Έτσι.
Επίσης, να πω ότι η Στέλλα, εκτός όλων των άλλων, έχει και δικό της site, blog. Το λέω, βάζω και τους δύο ορισμούς, μην τυχόν και, ας πούμε, παραλείπω κάτι σημαντικό, του stylianee.gr, στο οποίο μου έχει κάνει πάρα πολύ αίσθηση ένα σλόγγαν και το έχω γράψει, γνωρίζοντας αυθεντικούς ανθρώπους, που το γράφει στον τίτλο κιόλας. Είναι πολύ ωραίο μότο και θα ήθελα να σε ρωτήσω ποιους ανθρώπους συμπεριλαμβάνει το αυθεντικούς. Το site δημιουργήθηκε μετά από προτροπή ενός πολύ καλού μου φίλου και μου το έφτιαξε η Lexis Digital Agency. Ο φίλος μου το έφτιαξε στην ουσία, ο πολύ καλός μου φίλος, ο Τάσος. Χρόνια του πολλά κιόλας, που γιόρταζε. 40 μέρες κρατάει η γιορτή. Και για μένα έθελε κιόλας. Μου άρεσε να γράφω, εκφράζομαι λίγο καλύτερα στον γραπτό λόγο. Έχω την ηρεμία μου και γράφω για πράγματα που με απασχολούν. Δεν θα γράψω για να γράψω, δεν θα γράψω για να με διαβάσεις, δεν θα γράψω για να με ακολουθήσεις. Μπορεί να γράψω σήμερα και μπορεί να γράψω μετά από 2 μήνες. Δεν με αφορά αυτό, δεν το κάνω για να το κάνω, δεν είναι αυτό ο σκοπός μου το να γράψω. Γράφω αυτά που σκέφτομαι, αυτά που θέλω εγώ, αυτά που με αγγίζουν, όποιος θέλει να το ακούσει, να το διαβάσει, όποιος πιστεύει ότι ταυτίζεται ή του αρέσουν αυτά που γράφω, έχει καλό. Τώρα, όσον αφορά τους αυθεντικούς ανθρώπους που λέω, ένας αυθεντικός άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος δεν έχει προσωπείο. Δεν είναι καλός με τους συνεργάτες του και κακός στη σχέση του. Δεν αδικεί τους ξένους, αλλά μεροληπτεί στις φιλικές του σχέσεις. Δεν θέλει να ανέβει σε ιεραρχία, δεν θέλει να εξελιχθεί εις βάρος των άλλων. Και είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος μέσα από το επάγγελμά του προσπαθεί να δημιουργήσει κάτι και να βοηθήσει την ανθρωπότητα με τον τρόπο του και με το δικό του λιθαράκι. Λες και κάτι πάρα πολύ ωραίο στο site σου, γιατί το μελετώ, είμαι πολύ φαν σου, είμαι φαν σου γενικά, μου αρέσεις πάρα πολύ. Θα σου πω, δηλαδή και τώρα που μιλάμε ή όταν είχαμε βγει, ενώ είσαι δυναμική γυναίκα, μου βγάζεις μια πολύ ωραία ηρεμία. Ας πούμε, εγώ παρότι είμαι δυναμική, είμαι πάρα πολύ νευρόσπαστη. Είμαι πολύ νευρική, δεν έχω αυτή την ηρεμία, δηλαδή πιστεύω ότι στον άλλο... Δεν είμαι πάντα ηρεμή. Μου μεταδίδεις όμως μία πολύ ωραία αύρα. Μάλλον μου το εμπνέεις αυτό. Χαίρομαι. Συνήθως, ξέρεις, είμαστε ότι μας βγάζει και ο άλλος καμιά φορά. Και από την πρώτη φορά που σε είχα δει, και δεν είναι στο λέω ως, ας πούμε, φιλοφρόνηση για να κερδίσω κάτι, είναι πολύ, το συναντώ πάρα πολύ σπάνια να βλέπω δυναμικούς ανθρώπους οι οποίοι δεν θα έχουν και κάτι νευρικό και είναι πάρα πολύ ωραία σύνδεση, να ξέρεις, να είσαι δυναμικός, αλλά να έχεις βρει και την ηρεμία. Είναι απίστευτο. Δεν είναι. Εσωτερική δύναμη. Δεν έχω βρει την ηρεμία, όχι. Δουλεύω το με τον εαυτό μου. Το δουλεύω και το δουλεύω και στην πράξη, όχι μόνο στη θεωρία να έχουμε να λέμε. Όχι, δεν είμαι ηρεμή πάντα. Καλά. Δεν είμαι. Θα ήταν υποκριτικό να το πω. Θα σου είναι ένα bot. Είμαι ηρεμή και σε ευχαριστώ πολύ κτλ. Όχι, δεν είμαι ηρεμή πάντα. Θέλω να είμαι ηρεμή. Επιδιώκω την ηρεμία της ψυχής μου, της ψυχούλας μου. Αλλά υπάρχουν κάποιες καταστάσεις που θα το αντιμετωπίσεις μία φορά με ηρεμία, τη δεύτερη φορά με ηρεμία, στη 10η-15η θα αρχίσεις και θα τσιτώνεις, μέχρι που θα γίνει μία έκρηξη και όποιον πάρει σβάρι. Μετά όμως, επειδή προσπαθώ να σκέφτομαι, να κάνω την αυτοκριτική μου, να δω τι είπα, τι σκέφτηκα, τι έγινε, πολύ σημαντικό αυτό. Τι έχω κάνει εγώ λάθος, τι βλέπω ότι είναι λάθος από την απέναντι πλευρά. Έχω όλη την καλή διάθεση και να το συζητήσω. Και να δω ότι δεν θέλω να εκνευρίζομαι για αυτό το πράγμα. Το αφήνω στην άκρη. Δεν με αφορά. Πολύ ωραία. Μπερδεύουμε πολλές φορές και αυτό που λέγαμε και για τις γυναίκες προηγουμένως, ότι μια δυναμική γυναίκα είναι μόνο δυναμική γυναίκα και είναι και αντράκι.
Έχουμε συνδέσει τον δυναμισμό στις γυναίκες με αντρικά χαρακτηριστικά, τα οποία θα έπρεπε κανονικά να έχουν οι άντρες. Mm-hmm. Έτσι. Το ότι είσαι δυναμική γυναίκα είναι η προτέρημά σου και θα έπρεπε να το θαυμάζουν όλοι. Δεν σημαίνει ότι μια γυναίκα που είναι δυναμική είναι πάρα πολύ έντονη στα πάντα και σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής της. Και συνήθως είναι και πολύ ευαίσθητη, έτσι. Πολύ ευαίσθητη. Μπορώ τη μία στιγμή να φωνάζω, την άλλη να είμαι τόσο πολύ εκνευρισμένη που δεν θέλω να μιλάω σε άνθρωπο για να μην, ξέρεις, γίνει το μπαμ. Και την άλλη να δω κάτι στη τηλεόραση και να βάλω τα κλάματα. Απίστευτο. Εντάξει. Είδατε. Αυτά είμαστε, κυρίες και κύριοι. Αλλά αυτό είναι. Αυτό είναι. Η σημασία έχει να δουλεύεις τον εαυτό σου. Mm. Και να προσπαθείς να κάνεις την αυτοκριτική σου. Γιατί όλοι έχω παρατηρήσει ότι, και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό που θέλω στους ανθρώπους με τους οποίους μιλάω και γνωρίζω και να συναναστρέφομαι. Όλοι θέλουμε την αλήθεια από τους άλλους. Όταν μας πούν μια αλήθεια που βλέπουν εκείνοι σε εμάς, δεν τη θέλουμε. Αμυνόμαστε. Mm. Τους αποθούμε, τους φωνάζουμε, λέμε τι λες τώρα εσύ και επιτιθέμεθα. Το βασικότερο είναι να ψάχνεις στον εαυτό σου και να ψάχνεις μέσα σου. Έχεις απόλυτο δίκιο, δεν θέλω να σε κόψω, οπότε θα συνεχίσω τη ροή χωρίς να τη σταματήσω, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Λες κάτι μέσα στο blog σου και θα επανέλθω σε αυτό που λες τώρα για να πάμε και στα ζητήματα που είπαμε και να θίξουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικά να τα θίγουμε, ειδικά άνθρωποι οι οποίοι τα βλέπουμε συμβαίνουν καθημερινά δίπλα μας. Κάτι λες, ωραία, τέλεια, θα τα σπάσω όλα. Είπες κάτι πολύ ωραίο και γράφεις μέσα στο blog σου, ότι επί της ουσίας το 2020 ήταν πολύ κομβικό για σένα, γιατί στην ουσία έκανες ένα restart. Ναι. Ήταν λόγω κατάστασης ή έτυχε να συμπέσει πάνω στον κορονοϊό και έμαθες κάποια πράγματα για τον εαυτό σου καινούρια στη φάση αυτή που βρίσκεσαι, λόγω δουλειάς, λόγω κάποιου προσωπικού γεγονότος, που δεν εννοώ να θίξεις το προσωπικό γεγονός, αλλά είναι κάτι το οποίο συνέπεσε με τον κορονοϊό ή ήταν ο κορονοϊός και όλα και όλο αυτό. Συνέπεσα τα γενέθλια, 30. Ηλικία. Τι σου φαίνεται, μωρέ? Να σε καλά. Πείτε τώρα, φαίνεται. Δηλαδή... Δεν ακούω τίποτα. Δεν σου φαίνεται. Ξέρεις, έφτασα τα 30. Είναι μια ηλικία που, βλέποντας πίσω μια πενταετία, μπορώ να πω ότι είμαι πολύ διαφορετική σε πάρα πολλά πράγματα. Έτσι, ανά πενταετία συνήθως ο άνθρωπος αλλάζει και σε πολλά θέματα. Στην πρώτη καραντίνα πέρσι, το είδαμε λίγο χαλαρά, το είδαμε λίγο διάλειμμα, λίγο καθόμαστε μια χαρά, δεν δουλεύουμε, μας κάνουμε ένα break. Και ναι, είναι πάρα πολύ φυσιολογικό να κάνεις διάλειμμα και να μην έχεις ένα σταθερό πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα με έντονους ρυθμούς και να πρέπει να είσαι από το πρωί μέχρι το βράδυ στο τρέξιμο. Όχι. Τα ζώα στη φύση δεν έχουν αυτό το πράγμα που έχει ο άνθρωπος στη σύγχρονη εποχή. Να έχεις ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και να εξαντλήσεις μέχρι το βράδυ. Οπότε, περνάει η πρώτη καραντίνα, έρχονται τα γενέθλια, έρχεται η δεύτερη καραντίνα. Όταν βρίσκεσαι στο σπίτι για πάρα πολύ καιρό, ενώ όλα αυτά τα χρόνια έχεις συνηθίσει να είσαι έξω και να μπαίνεις στο σπίτι μόνο για να φας, να κάνεις μπάνιο και να κοιμηθείς για την επόμενη μέρα, και δες το τώρα σε βάθος χρόνου και περίοδου 6 μηνών, να είσαι μέσα στο σπίτι, να μην μπορείς να κάνεις τις δραστηριότητες που έκανες, να μην μπορείς να γνωρίσεις καινούριο κόσμο έξω, να μην μπορείς να δουλέψεις. Έτσι. Αναγκαστικά να μην μπορείς να δουλέψεις. Επισήμως. Και ειδικά όταν είσαι ένας άνθρωπος που αγαπάει τη δουλειά, γιατί πιστεύω ότι και αποδεδειγμένοι είσαι ένας άνθρωπος που αγαπάει τη δουλειά. Ναι, γιατί ακούγονται και θεωρείς ότι καθόμαστε και τρώμε τα έτοιμα. Όχι. Ο νέος κόσμος θέλει να δουλέψει. Έτσι. Και αυτό είναι. Και το βραβείο σου είναι και μία απόδειξη και όλων αυτών των ανθρώπων και γυναικών. Γυναικών δεν θα πάρω μόνο τις γυναίκες, των ανθρώπων, ότι επειδή λένε ότι είμαστε μια τεμπέλικη γενιά, διαφωνώ κάθετα. Λοιπόν, αν δεν θέλουν κάποιοι να μας λένε τεμπέληδες, να φροντίσουν να παρέχουν στους νέους
όλα τα απαραίτητα στοιχεία τα οποία θα σε κάνουν δημιουργικό και θα σε κάνουν και σούπερ πολίτη. Εντάξει, σε αυτό είμαι λίγο κάθετη. Δηλαδή όταν θα ενισχύσουμε την παιδεία, όταν και εμείς και μετά τα 18 είσαι και υπεύθυνος του εαυτού σου. Να μην τα θέλουμε και να μην τα ισοπεδώσουμε όλα, έτσι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι άλλο κομμάτι, αλλά θέλω να σου πω, μένεις μόνο στο σπίτι. Τον μόνο άνθρωπο που βλέπεις στο σπίτι σου είναι ο εαυτός σου. Μπορείς να το αντέξεις αυτό, το να είσαι μόνος με τον εαυτό σου, χωρίς να περάσουν κάποιες ώρες και να μην βάλεις ούτε τηλεόραση να παίξει, ούτε ραδιόφωνο. Αντέχουμε τον εαυτό μας. Αυτό είναι το πρώτο και το βασικότερο. Κάθισα πάρα πολύ να... άπειρες συζητήσεις, έχω τσακωθεί με τον εαυτό μου, έχω συζητήσει... διαλόγους. Άπειρους. Έχω σκεφτεί πάρα πολλά πράγματα, έχω αλλάξει σε πάρα πολλά πράγματα και νομίζω ότι έχω απελευθερωθεί έχοντας αλλάξει το mindset. Δηλαδή, συνειδητοποίησα και δεν ξέρω αν μπορεί να με καταλάβει πολλοί κόσμος, συνειδητοποίησα ότι το μόνο για πάντα που υπάρχει, που γνωρίζουμε, είναι ο θάνατος. Λαμβάνω δεδομένο αυτό που ξέρω εγώ και βιώνω ως άνθρωπος. Δεν ξέρω τι θα γίνει μετά. Βάσει θρησκείας, ξέρεις ότι αυτή είναι η θεωρία, ότι υπάρχει ζωή μετά το θάνατο, αλλά εν προκειμένου δεν το ξέρεις αν δεν το βιώσεις αυτό. Οπότε μέχρι να έρθει αυτή η ώρα, τι έχεις να κάνεις αυτή τη ζωή που έχεις να ζήσεις. Απλά θα ξυπνάς, θα πηγαίνεις δουλειά, θα κοιμάσαι και όλο αυτό σε μια συνεχή ρουτίνα που στην τελική σε ξεζουμίζει. Γιατί να πρέπει να κάτσεις και να υπομένεις μία δουλειά στην οποία μπορεί να μην περνάς καλά. Γιατί να πρέπει να κάτσεις με μία σχέση απλώς και μόνο γιατί βολεύεσαι και δεν έχεις την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση να πεις, ξέρεις τι, εγώ θέλω κάτι άλλο από τη ζωή μου. Δεν μπορείς να το βρεις. Δεν μπορείς να βρεις καλύτερη δουλειά. Δεν μπορείς να βρεις καλύτερη σχέση. Θα μου πεις, δεν το ξέρω. Αν θες να κάνουμε διάλογο πάνω σε αυτό, έχω να σου πω ότι όλα αυτά που λες τη διαθέτουν, εκτός από το να κοιτάξεις τον εαυτό σου, τον καθρέφτη, δουλειά. Δηλαδή να πάρεις τα χέρια σου και τα πόδια σου και να σηκωθείς να πας από εδώ μέχρι εκεί. Ποιος το κάνει? Όλοι θέλουν ένα, θέλουν ένα καροτσάκι όλοι τους. Κάποιος άλλος να τους βγάλει από τη σχέση τη βαλτωμένη, κάποιος άλλος να τους βρει τη δουλειά, κάποιος άλλος να κυνηγήσει τα όνειρά τους και να τους τα πάει έτοιμα. Μπράβο. Κάποιος άλλος να σου φέρει λοιπόν τα λεφτά, κάποιος άλλος να σου χτυπήσει την πόρτα και να σου πει γεια σου, σου έφερα την ευκαιρία της ζωής σου. Δεν γίνεται αυτό. Δεν θα σου έρθει τίποτα. Το σύν Αθηνά και Χειρακίνη όλοι το γνωρίζουμε. Και πάνω σε αυτό να προτείνω και μια ωραία ταινία, το Κυνήγι της Ευτυχίας. Είναι μια πάρα πολύ ωραία ταινία που δείχνει ότι ένας άνθρωπος, ο οποίος ήταν ασφαλιστής, με τον Will Smith είναι, έχω την αίσθηση, με ένα παιδί από το μηδέν, πουλάει ασφάλειες, κυνηγάει τη ζωή του και για ένα τεράστιο χρονικό διάστημα δεν έχει που να μείνει, και όμως βρίσκει, εκεί που πάει να πουλήσει ασφάλειες, αν θυμάμαι καλά, βρίσκει κάποιον ο οποίος τον βοηθάει και τον βάζει σε μια μεγάλη εταιρεία και του δίνει την ευκαιρία. Αλλά κατόπιν κυνηγιού, έτσι. Δηλαδή ο ίδιος κυνηγούσε τη ζωή καθημερινά. Δεν αφήνει το γιο του να καταλάβει τον κόπο που περνάει. Παρ' όλα αυτά κυνηγούσε τη ζωή, λεφτά για να έχει το παιδί του να θρέψει. Και είναι μια πάρα πολύ καλή ταινία για όσους θέλουν κιόλας να δουν αυτό που λέμε. Γιατί πολλοί λένε τι λένε τώρα. Φταίνε όμως κάποιες φορές, όχι ότι θέλω να κατηγορήσω τους γονείς ή τη γονεϊκή στήριξη, φταίνε και οι γονείς λίγο. Μας χαϊδεύουνε πολλές φορές τα αυτιά. Φταίνε οι γονείς και κάνουν πράγματα και λάθη που δεν το καταλαβαίνουν πολλές φορές. Και ερχόμαστε δηλαδή και στο ζήτημα αυτό που βλέπουμε, που είδαμε το κορίτσι στη Νέα Σμύρνη, που στο αστυνομικό τμήμα ο γονέας πήγε και είπε ότι το παιδί μου είναι το καλύτερο, ή στην περίπτωση αυτών που είχαν δει τον άνθρωπο, ξυλοκοπήσει για την ακρίβεια, τον άνθρωπο στο μετρό, είχε γυρίσει η μητέρα του ενός και είχε πει ότι το παιδί μου έχει προφύσινση, έχει lower. Και η Κουκουβάγια θεωρεί ότι το παιδί της είναι το πιο όμορφο από όλα τα υπόλοιπα ζώα και τα παιδάκια.
Το θέμα είναι τι πραγματικά είναι. Τι πραγματικά συμβαίνει και δεν μπορώ να κακοχαρακτηρίσω ή να κρίνω, γιατί δεν μπορώ να ξέρω. Αυτό πλέον έχει πάρει το δρόμο του το θέμα, έτσι. Δεν είμαι μέσα στην υπόθεση για να σου πω είναι αυτό, είναι εκείνο, είναι το ένα, είναι το άλλο. Η πρώτη επαφή με την κοινωνία έξω ξεκινάει από το σπίτι, τους γονείς σου. Τα παραδείγματα που παίρνεις, τα παιδάκια, τα τραβάνε σαν σφουγγάρι όλα τα βιώματα. Μέχρι τα 5 χρόνια έχεις μαζέψει ό,τι έχεις μαζέψει και μετά τα 5-6 χρόνια της ζωής σου επαναλαμβάνεις τα ίδια μοτίβα. Και σταδιακά ο χαρακτήρας σου χτίζεται. Όταν ένα παιδάκι βλέπει τους γονείς του να ακολουθούν και να έχουν κακή συμπεριφορά σε κάποια πράγματα, αυτό βλέπουν. Αυτό τους συνοίκιο. Αυτό γνωρίζουν. Θέλει πολλή δουλειά. Θέλει δουλειά και συνεργασία και με το σχολείο και με τους γονείς μαζί. Δεν είναι ξέχωρα. Τα παιδιά περνάνε τον περισσότερο χρόνο τους στο σχολείο πλέον. Εδώ, φτιάχνω εδώ τα συστήματα για να μην θουθουρίζει λίγο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Να σε ρωτήσω κάτι και θα σε ξαναφέρω στο... Και συγγνώμη, μιας και το είπες για την κοπέλα στη Νέα Σμύρνη, το είδα και δεν κατάλαβα την πρώτη φορά που είδα το βίντεο τι ακριβώς έβλεπα. Χρειάστηκε να το ξανακοιτάξω, να το ξαναπαρακολουθήσω για να δω το επίμαχο, έτσι. Στο οποίο πολλοί κατηγόρησαν και το επειδή είχα μια λογομαχία με κάποιον άνθρωπο, ο οποίος προφανώς θέλει να ρίξει τα πειρά στο NSTV για άλλο λόγο, για κάποιο προηγούμενο. Έχω να σας πω ότι με βάση την πολιτική απορρή του, αυτό είναι δημοσιογραφικό, το οποίο πρέπει να το ψάξεις. Όταν έρχεται εντολή από την αστυνομία ότι πρέπει κάτι να θολώσει, να μπουν τα πίξελ, πάει να πει ότι πρέπει να υπακούσεις. Δηλαδή μπορεί κάποιος να θέλει να δώσει το βίντεο και τα πρόσωπα, αλλά για ποιο λόγο μπορεί να θολωθεί ένα πρόσωπο? Γιατί υπάρχει περίπτωση κάποιος άνθρωπος να πάρει το νόμο στα χέρια του και να πάει σε έναν ξένο άνθρωπο και να δει ή να σκοτώσει κάποιον αθώο. Οπότε μέχρι με εισαγγελική εντολή έρχεται αυτό και στα κανάλια, επειδή πολλοί κατηγορούν για ποιο λόγο δεν τα δείχνετε. Και επειδή και εγώ κάποιες φορές είχε τύχει να το πω αυτό, όταν δεν ήμουν εντός δημοσιογραφίας, έχω να σας πω ότι όλα αυτά έχουν μελετηθεί νομικά. Αλλά γίνονται για συγκεκριμένους λόγους και αυτά είναι τα απολύτως απαραίτητα. Από επίσημους φορείς εννοείς. Ναι. Γιατί η κοπέλα έκανε πάρα πολύ καλά. Και οποιοδήποτε στο προσωπικό του μπορεί φυσικά να υποδείξει. Αλλά κάποιο site ή κάποιος δημοσιογραφικός φορέας, από τη στιγμή που έρχεται η εισαγγελική εντολή ότι πρέπει να υπάρξουν πίξελ και να κρυφτεί το πρόσωπο του εν λόγω ατόμου, αν δεν υπακούσει ο εν λόγω φορέας δημοσιογραφικού τύπου, έχει μπει μέσα κι αυτός. Γιατί μπορεί να θεωρηθεί συνυπεύθυνος. Οπότε το αναφέρω γιατί πολλοί μας κάνουν σύσταση, γιατί έχω την αίσθηση ότι ήμασταν και οι πρώτοι που κυκλοφορήσαμε εδώ το βίντεο στο NSTV, ναι, με κανονικά το πρόσωπο και μας ζητήθηκε να το κρύψουμε από την αστυνομία. Ότι είναι κάτι που είναι βάση και πρέπει να γίνει για όλοι στα προσωπικά μας. Ναι, όσον αφορά επειδή ακολουθώ σελίδες που αναδεικνύουν τέτοια και τα βγάζουν τέτοια φαινόμενα και περιστατικά στα φόρα. Και ως γυναίκες, σίγουρα, είναι κάτι το οποίο μας βοηθά, δυστυχώς, να προστατευτούμε, να πρέπει να λάβουμε τα μέτρα μας. Δηλαδή, έχει καταντήσει κουραστικό να μην μπορείς να νιώσεις ελεύθερη και να γυρίσεις ό,τι ώρα θέλεις σπίτι σου. Γιατί πιστεύεις ότι υπάρχει αυτό? Και να φορέσεις αυτά που θες να φορέσεις. Δηλαδή, για ποιο λόγο να πρέπει να με βάζεις σε αυτή τη διαδικασία να φοβάμαι για το ποιος θα είναι στην επόμενη γωνία? Γιατί πιστεύεις ότι υπάρχει αυτό όμως από τη στιγμή που οι περισσότεροι, ερωτηματικό, μεγαλώνουμε σε μια φιλελεύθερη, θα μπορούσαμε να πούμε, κοινωνία? Σε μια κοινωνία που υποτίθεται ότι οι περισσότεροι έχουν ένα αλφα επίπεδο. Δεν θα πω παιδείας, γιατί εν τέλει δεν έχουμε παιδεία. Δεν είναι θέμα λογικής αυτό. Το λογικό είναι να μην κυκλοφορείς χωρίς να φοράς τα ρούχα σου.
Το λογικό είναι να μην θες, να μην πρέπει να αγγίξεις και να μην θες να αγγίξεις κάτι το οποίο δεν μπορείς να το έχεις, γιατί ο άλλος το έχει αρνηθεί με τον τρόπο του. Το λογικό είναι αυτό. Γιατί όμως... δεν μιλάμε για λογική, μιλάμε για συναίσθημα το οποίο... για το συναισθηματικό κομμάτι μέσα μας. Δεν υπάρχει συναισθηματική ωριμότητα. Δεν υπάρχει παιδεία. Και τώρα όλο αυτό με την πανδημία και με τον κορονοϊό σίγουρα έχει ενταθεί. Δηλαδή αν είχες μία ανησυχία προ-COVID, τώρα έχει ενταθεί όλο αυτό. Και ξέρεις, εμένα μου κάνει εντύπωση που πρέπει να συζητάμε. Έχουμε φτάσει στο σημείο κάθε εβδομάδα πλέον να συζητάμε τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια, τη στιγμή που πριν από λίγο καιρό βλέπαμε την Ελένη, την Τοπαλούδη, όλο αυτό που είχε γίνει στη Ρόδο με αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι... ανθρώπους δεν τους λες εν τέλει, αλλά και πάλι ενώ η κοινωνία, ενώ μάλλον οι γονείς μιλάγαν για πολύ αξιοπρεπή παιδιά, τελικά είδαμε ότι στην κοινωνία μόνο αξιοπρεπή δεν ήτανε. Και από τη στιγμή που πριν από λίγα χρόνια μιλούσαμε για μία Μυρτό, μπορεί από λίγα χρόνια πριν να μιλούσαμε για μία Άννα, για μία Χύψη, όπως και να τη λέγανε. Δηλαδή αλλάζει μόνο το πρόσωπο και ο άνθρωπος. Και χάνονται τελικά, δηλαδή εν έτη 2020-2021 που είμαστε τώρα, και μιλάω 20 γιατί όλο αυτό με την Ελένη το Παλούδι που έγινε το 20, μιλάμε, έχουμε φτάσει στο σημείο εν έτη 2021 να μιλάμε για όλα αυτά τα πράγματα τα οποία φαντάζουν εξωπραγματικά πολύ μακριά από μας, αλλά τελικά είναι δίπλα μας. Δηλαδή κλείνουμε μια πόρτα τελικά και κλεισμένων των θυρών τελικά είμαστε ζώα, είμαστε θηρία. Είμαστε χειρότερα από τη ζούγκλα. Γιατί τουλάχιστον στη ζούγκλα υπάρχουν κάποια γράφη νόμοι. Είναι τρομερό πώς βλέπουμε, ας πούμε, κάποια ζώα τα οποία πραγματικά, και εγώ που λέω αυτό το χαρακτηρισμό ζώα, παρότι ξέρεις, υπάρχει και το αρνητικό πρόσημο στη γλώσσα μας, πραγματικά έχουν έναν εξανθρωπισμό πολύ μεγαλύτερο αυτά τα πλάσματα. Πλάσματα θα τα πω. Βλέπεις δηλαδή ότι ενώ κάποιο τσιτάχ μπορεί να κυνηγήσει μια αντιλόπη λόγω του φαγητού, το μωρό δεν θα το πειράξει. Εμείς θα το πειράζαμε το μωρό, θα το σκοτώναμε κι αυτό. Είναι απίστευτο. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να αλλάξει η κατάσταση. Αν δεν αλλάξουν τα μυαλά. Ξέρεις σε πόσες φορές έχω πάει εγώ και έχω ακούσει ότι με αυτά που φοράς καλά τις έκανε. Και τελικά έχω δει ότι οι περισσότερες από εμάς έχουμε βιώσει ένα είδος bullying. Και έχουν σχολιάσει και γυναίκες στην κοπέλα. Δεν είμαι σίγουρη ότι ήταν γυναίκα αυτή, να σου πω την αλήθεια μου. Δεν με αφορά το τι ήταν. Το θέμα είναι ότι υπάρχει... Δεν με αφορά και... Δεν μας αφορά, ναι. Ό,τι θέλει θα φοράει κάθε μία. Αυτό θέλει. Αν δεν σου αρέσει, μην κοιτάξεις. Ναι. Αν δεν σε ενδιαφέρει, μην ασχοληθείς. Αν δεν θέλει, φλέρταρε με κάποια άλλη κοπέλα. Είναι πολύ απλό. Και ό,τι είναι εκτός δικού σου σώματος και έξω από τα ρούχα σου, δεν σε αφορά και δεν το αγγίζεις αν δεν πρέπει. Είναι αυτό. Ξέρεις κάτι, μιλάμε με λογική σε κάποια άλογα πράγματα. Κατάλαβες, γιατί δεν μπορώ να σου δώσω απάντηση. Υπάρχει όμως ένας τρόπος να το ψάξουμε, ως γυναίκες τουλάχιστον, γιατί βλέπω, όπως είπαμε και πριν στα social media, που έχουν πάρα πολύ μεγάλη δύναμη, οι γυναίκες προστατεύουν η μία την άλλη. Και γίνονται τέτοια περιστατικά γνωστά για να βοηθήσουν η μία την άλλη. Αναγκαστικά. Πρέπει να προστατεύσεις τον εαυτό σου. Τώρα από κάθε κίνδυνο, δεν ξέρω ποιος ήταν ο κίνδυνος, το απέφχομαι αυτό, αλλά με αυτοάμυνα, με διάβασμα και ακόμα και τα αγόρια, τα μικρά, θα πρέπει σιγά σιγά να μπαίνουν στη διαδικασία του να ψάχνουν για αυτά τα πράγματα. Γιατί συμβαίνει αυτό, τους λόγους, τις αιτίες και τι πρέπει να γίνει. Ναι. Είναι πολύ μεγάλο θέμα. Και επίσης να αλλάξει και ο ποινικός κώδικας για πάρα πολλά πράγματα. Γιατί ας πούμε τυχαίνει να κατηγορούμε την αστυνομία και αυτό που έγινε στα γλυκά νερά με το κορίτσι.
Παρότι η ελληνική αστυνομία τους πιάνει, τους βάζει μέσα. Δεν έχουμε τον κατάλληλο ποινικό κώδικα. Αν και σαν άρτια σαν γλώσσα, είναι απίστευτο πόσα παραθυράκια έχουμε νομικά. Και στο λόγο που έχω, που λόγω πολιτικών επιστημών έκανα και νομικά μαθήματα και κάνω και στη δημοσιογραφία, όλα πλέον καλύπτονται νομικά. Είναι απίστευτο πόσα παραθυράκια έχουμε, πως άνθρωποι που κάνουν, που σκοτώνουν, βγαίνουν με εγγύησεις, με. Αυτοί που κλέψανε μπορούν να σκοτώσουν, να ξανακλέψουν. Αυτά συνέβαιναν πάντα. Όχι στο βαθμό όμως που συμβαίνουν στη σημερινή εποχή. Ίσως τώρα λόγω των μέσων μαζικής ενημέρωσης φαίνονται πολύ περισσότερο και πουλάνε πολύ περισσότερο. Γενικώς όλα τα αρνητικά που λες, έχεις δίκιο, ναι, για τον ποινικό κώδικα, ναι, θα πρέπει να γίνει λίγο πιο σκληρό σε τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά αυτά συνέβαιναν πάντα. Δεν σου λέω ότι θα πρέπει να διαφορήσουμε γι' αυτό, σαφώς θα πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα. Αλλά αν θεωρήσουμε αυτή τη χρονική στιγμή που μιλάμε, το σημείο 0, τότε τα παιδάκια από εδώ και πέρα, τα αγόρια, κορίτσια, γονείς, θα πρέπει να μάθουμε πώς να εκπαιδευτούμε σε αυτό το κομμάτι, να μάθουμε πράγματα. Και να μάθουμε πώς να φερόμαστε στις γυναίκες, πώς να φερόμαστε στους άλλους άντρες. Δεν είναι φιλετικό όλο αυτό. Ακριβώς. Και δεν είναι μόνο αυτό. Απλά πρέπει δεν να μάθουμε. Πρέπει να ασχοληθούν πολύ σοβαρά και οι γονείς με τα παιδιά. Δηλαδή θεωρώ ότι αν ανοίξω μια πόρτα αυτή τη στιγμή, ενός σπιτιού, σου πάρω εγώ ένα τυχαίο από εδώ σπίτι, θα μπω μέσα και θα δω ένα παιδί να παίζει μόνο του και δύο γονείς να είναι μπροστά σε μια οθόνη. Πρέπει οι γονείς να μιλάνε με τα παιδιά, δεν δίνεται, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ένας γονιός ζει στην ίδια στέγη με το παιδί του και δεν ξέρει τι κάνει. Ναι, και ίσως δεν μπορώ να το διανοηθώ, γιατί εμένα οι δικοί μου γονείς ξέρουν τι κάνω. Γιατί ασχολούνται. Πρέπει να ασχοληθεί το παιδί, θέλει να είσαι από πάνω του. Δες όμως τι συμβαίνει. Πότε ξυπνάνε οι γονείς? 7 η ώρα το πρωί να πάνε τα παιδιά στο σχολείο. Μέχρι τι ώρα δουλεύουν? Και μέχρι την ώρα που θα μπουν σπίτι, τι δουλειές έχουν να κάνουν μέσα στο σπίτι, αν δεν υπάρχει και υπερορία? Ναι, θα συμφωνήσω. Πόσο να αντέξουν και αυτοί οι γονείς αυτό το πράγμα? Και όταν έρχεσαι και παίρνεις μία το παιδί και το πάρεις με δραστηριότητες και μαθήματα και φροντιστήρια και όλα αυτά. Όταν έχεις μία τηλεόραση η οποία σου παίζει σκουπίδια όλη την ώρα και τη βάζεις σπίτι σου, θα μου πεις κλειστό κουμπάκι. Okay. Όταν έχεις έναν γονιό ο οποίος γυρίζει στο σπίτι, θα πρέπει να μαγειρέψει η μαμά. Να δουλέψει το πρωί, συγγνώμη. Να ετοιμάσει το παιδί για το σχολείο. Να ετοιμάσει φαγητό. Να καθαρίσει το σπίτι. Που ευτυχώς υπάρχουν και πολλοί σύζυγοι που βοηθάνε στο σπίτι. Τι γίνεται διαφορετικά, δεν βγαίνουμε. Να τα πάνε φροντιστήριο, να τα πάνε κολυμβητήριο, να τα πάνε ξένες γλώσσες. Να πρέπει να πληρώσουν για αυτά τα έξοδα και να πρέπει να βρουν ίσως και δεύτερη δουλειά για να πληρώσουν τα υπόλοιπα έξοδα που προκύπτουν. Διαλύεται η οικογένεια έτσι. Όση καλή διάθεση και μπορεί να έχουν οι γονείς, μετά από πολύ καιρό δεν έχουμε γίνει ακόμα γονείς έτσι. Ίσως δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό. Προσπαθείς, ευτυχώς και εμένα οι γονείς μου ήταν πολύ κοντά μου και υπήρχε πάρα πολύ συζήτηση σε πολλά θέματα. Και από τον μπαμπά μου που ήταν άντρας. Και αυτό είναι πολύ βασικό. Ένα μέτρο σε όλα θα πρέπει να υπάρχει και πολύ καλή ενημέρωση, πολύ καλή πληροφόρηση. Θα πρέπει να αυξηθούν οι καμπάνιες. Και θα πρέπει επίσης να είναι ο ένας άνθρωπος σίγουρος όταν θα γίνει γονέας. Δεν κρίνω, αλλά είναι ο πιο δύσκολος ρόλος. Έχει πολλές απαιτήσεις. Και το παιδί δεν πρέπει να... Δεν είναι για να το... Δεν είναι αυτοκίνητο να το παρκάρεις ή να του δίνεις το κινητό να παίξει γιατί δεν μπορείς να το ακούς. Γιατί μπορεί όντως να έχεις μια βεβαρημένη καθημερινότητα. Αλλά δεν είναι το παιδί μπαλάκι, δεν είναι κούκλα. Πρέπει να το καταλάβουμε. Θέλει θυσίες. Θέλει. Τώρα μιλάμε ως κόρες, έτσι.
δεν το βλέπουμε από την πλευρά των γονέων, για να μπορείς να το καταλάβεις αυτό. Αλλά αν οι γονείς μπλοκάρουν, γιατί είναι πολύ ανθρώπινο να σου έρθουν όλα βουνό, ειδικά αν έχεις και χρέη με όλη την κρίση, ειδικά αν πρέπει να σταματήσεις τη δουλειά ή μείνεις άνεργος με παιδιά μες στο σπίτι, που τα παιδιά έχουν ανάγκες. Υπάρχει πολύ μεγάλη βοήθεια από οργανισμούς, από ψυχολόγους, από παιδοψυχολόγους, δωρεάν τηλεφωνικές γραμμές. Μπορείς να ρωτήσεις και δεν είναι ντροπή να πάρεις ένα τηλέφωνο, να πεις, ξέρεις τι, μου συμβαίνει αυτό και αυτό. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ, αγαπάω πάρα πολύ την οικογένειά μου, αλλά θέλω βοήθεια. Δεν είναι κακό. Ισχύει. Δεν είναι κακό. Και δεν είναι κακό να πεις ότι δεν μπορώ άλλο να ακούω το παιδικό να παίζει στη τηλεόραση τέρμα όλη μέρα. Είναι ανθρώπινο, άνθρωποι είμαστε. Με αγάπη, με επικοινωνία, με υπομονή, με σωστή ενημέρωση, με βοήθεια από ειδικούς, οι οποίοι άνθρωποι το έχουν σπουδάσει αυτό το επάγγελμα. Όταν θα καταλάβουμε ότι το να φτιάχνεις οικογένεια είναι πολύ ιερό πράγμα, και ότι δεν είναι ένα κοινωνικό πρέπει για να σε πούνε ολοκληρωμένο άνθρωπο, τότε θεωρώ ότι τα πράγματα θα γίνουν πολύ καλύτερα. Σκέψου το. Ναι. Όταν δεν θα είναι κοινωνικό πρέπει η οικογένεια, αλλά ένα θέλω, προσωπικό θέλω. Γιατί για πολλούς απλά είναι για να τους πούνε, για να τους ολοκληρώσουν, για να τους πούνε ότι, για να τους δώσουν τα εύσημα. Για να βγαίνεις στην κοινωνία και να λες ότι... Και να λες ότι είμαι κύριος ή κυρία. Οπότε το πρώτο βήμα είναι να βρεις το σωστό σύντροφο για σένα. Το πρώτο βήμα είναι να ξέρεις ότι εγώ, όταν θα κάνω οικογένεια, αν τύχει, αν είναι γραφτό μου να γίνει, εν πάση περιπτώσει, να γίνει σωστά. Και να κάνω ένα πεδίο που το θέλω πραγματικά. Να είσαι συνειδητοποιημένος και να στηρίξεις την επιλογή που έχεις κάνει. Ακριβώς. Είπες πολύ μεγάλη και σοφή φράση. Μακάρι να το ακολουθήσουν πολύ. Και αυτό το λέω επειδή νευριάζω και με αυτά που ακούω τώρα τελευταία σε πολλά. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω να κλείσουμε τη σημερινή κουβέντα που δεν θέλω καθόλου να την κλείσουμε με κάτι καινούριο που είδα στο Instagram σου και με μία νέα συνεργασία. Ότι από εδώ και στο εξής μπορούμε να διαβάζουμε τα άρθρα που γράφεις στο blog σου, στο προσωπικό, στο stylianni.gr και στο Marussi City. Και στο kifisiacity.gr. Σε δύο δηλαδή. Ναι, ναι. Συνεργάζομαι με την Εύα Μαυρίδου. Είναι η διαχειρίστρια και η αρθρογράφος αυτά τα δύο ειδησιογραφικά περιοδικά. Μου είναι πάρα πολύ συμπαθής ως προσωπικότητα, ως άνθρωπος και ως γυναίκα. Τα δύο ονόματα παραπέμπουν στα βόρεια προάστια, όμως η θεματολογία είναι αρκετά διευρυμένη. Με την Εύα που έχουμε μιλήσει, κάνει και πολύ σημαντική προσπάθεια να ενώσει τους Έλληνες της χώρας μας με την ομογένεια. Μας ενδιαφέρει, έχουμε βρει πολλά κοινά στοιχεία, μας ενδιαφέρει ο πολιτισμός, ο αθλητισμός, η ντόπια αγορά, έτσι, οι μικρές επιχειρήσεις, οι ελληνικές, το ενδιαφέρον για τα κοινά, εθελοντισμός, η στήριξη της τοπικής κοινωνίας γενικότερα. Θέλουμε να ενώσουμε τις φωνές μας, θέλουμε να ενώσουμε τις ιδέες μας και έχουμε στόχο να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα στο μέλλον. Τέλεια. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Επίσης, να πω ότι πες μου ότι καλλιέργεις ακόμη και έχεις δικό σου μποστάνι. Αχ, ναι. Θέλω να μου πεις και γι' αυτό. Παιδιά, θέλω Στέλλα... να το πατήσω όλα και να γίνω μια πριγκίπισσα σε φάρμα. Απίστευτο. Το έβλεπα, τη Στέλλα την παρακολουθώ πραγματικά διαλείπτως. Ήτανε, το βρίσκω ευφιέστατο. Θέλει πολύ συντήρηση, επειδή και ο μπαμπάς μου καεφυτεύει και τέτοια. Θέλει πολύ αγάπη, πολύ δοτικότητα, πολύ συντήρηση και είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο. Από την άποψη ότι σκεφτόμενοι και βλέποντας και όλες και κάποια προγράμματα που έχουν βγει τύπου φάρμα, όταν... Και ειδικά στα παλιά τα χρόνια ένας άνθρωπος εξαρτάται και από αυτό και είναι η τροφή του. Είναι ακόμη πιο δύσκολο. Είναι απίστευτο. Το μπαλκόνι, εφόσον έχω χώρο, θέλω να ξέρω τι τρώω.
Πολύ. Αν είχα τη δυνατότητα τώρα, ίσως στο μέλλον την αποκτήσω, να πάω σε ένα ωραίο μικρό σπιτάκι, παραθαλάσσιο, έτσι. Θα σας καταλάβω. Με τον κήπο μου και να καλλιεργώ τα δικά μου προϊόντα, θα ήταν το ιδανικότερο για μένα. Εντάξει, δεν θέλει πολύ προσπάθεια, μην φανταστείς, δεν έχω και... δεν βγάζω σοδιά. Κρεμμυδάκια, πράσα, πατατούλες, ντοματάκια, τώρα έχω πάρει αγγούρι, καλαμπόκι, ντομάτα, κολοκύθες. Τίποτα! Τα κουκουτσάκια που φεύγουν, τα φυτεύω. Ναι, και ο παπάς μου το ίδιο κάνει. Είναι απίστευτο. Και όπου μπορώ να βρίσκω βιολογικά και τους πρωτογενείς σπόρους, το επιδιώκω. Για να μην είναι τροποποιημένη. Αγάπη θέλει το φυτό. Αγάπη, νερό και χώμα. Και μουσική. Μουσική, κλασική. Τα φυτά νιώθουν πάρα πολύ. Τα φυτά επικοινωνούν, καταλαβαίνουν πότε πας να τα κόψεις, καταλαβαίνουν πότε τα ποτίζεις. Έχει γίνει και πείραμα αυτό στο σχολείο. Τα ποτίζεις με αγάπη και όταν τα ποτίζεις αναγκαστικά, γιατί πρέπει να τα ποτίζεις. Το νιώθουν αυτό. Καταλαβαίνουν όταν θα πας να τα κόψεις για να τα φας. Και μάλιστα παράγουν, νομίζω, και ήχους που εμείς δεν μπορούμε να τους ακούσουμε. Αλήθεια. Τέλειο. Σκέψου ότι βρήκα στο πεζοδρόμιο κάτω το σπίτι μου ένα ξερό φυτό το χειμώνα. Ήταν σε μια σακούλα με χώμα, είχε ένα μέρος του ήταν πράσινο ακόμα, χλωρό. Το πήρα τελείως δοκιμαστικά και λίγο με πότισμα, το έβαλα σε καινούργια γλάστρα, τώρα έχει φουντώσει. Τέλειο. Και αν το δεις αυτό και στη ζωή σου, κάθε πράγμα για να ανθίσει και να μεγαλώσει και να οριμάσει και να εξελιχθεί όπως πρέπει, θέλει πάρα πολύ αγάπη. Και αγάπη πρώτα προς τον εαυτό μας. Τέλεια. Μπορώ να κλείσω με αυτό, μου άρεσε πάρα πολύ. Θα κλείσω με αυτό, αν και δεν θέλω. Μπορώ να κάθομαι να μιλάω μαζί σου και μέχρι αύριο. Μπορούμε να το συνεχίσουμε και ο Φερ. Πραγματικά. Γιατί δεν θα σταματήσουμε ποτέ. Ισχύει. Λοιπόν, εμείς θα σας αφήσουμε. Ήταν η Στέλλα Ατλαμάζογλου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ πάρα ευχαριστώ. Πολύ. Είσαι αξιέπινη για αυτό που κάνεις. Και σε ακούω τόση ώρα να μιλάς με πολύ όμορφα λόγια, που σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί είσαι πανέμορφη, είσαι εργατική, έχεις παιδεία, έχεις μόρφωση. Είσαι και με την πολύ καλή έννοια, σεξι γυναίκα, έτσι. Και όλα αυτά μαζί αποτελούν ένα πάρα πολύ καλό πακέτο για να πορευτείς. Δεν χρειάζεται να είσαι μορφωμένη, αλλά να έχεις έλλειψη στην εμφάνιση, να στερείς, ας πούμε, εμφάνισης. Μπορείς να τα συνδυάσεις όλα και αυτό το πράγμα του, ο αλληλοθαυμασμός μεταξύ γυναικών είναι ό,τι σημαντικότερο. Και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ σε σένα. Βλέπω ότι όσες κοπέλες γνωρίζεις ή έχει τύχει να συζητήσουμε, πάντα θα πεις καλά λόγια. Και είναι πάρα πολύ βασικό. Βασικά, εντάξει, να δώσω ένα στοιχείο, ας πούμε. Δεν νομίζω ότι μπορώ να πω ψέματα, ακριβώς γιατί εδώ. Το οποίο, ας πούμε, πολλοί μου λένε πρέπει να είσαι διπλωμάτης στη ζωή σου. Δεν το έχω, δεν μπορώ. Θέλω να είμαι αυτή που βλέπουν οι άνθρωποι. Κι άμα θέλω. Είναι αυτό που είπες πολύ ωραία στην αρχή. Κι άμα θέλω. Παρεξηγείται το να εκφέρεις την άποψή σου ακριβώς όπως τη σκέφτεσαι. Το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά δεν πειράζει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορούμε να χρυσώνουμε το χάπι. Θέλω μου ξανάρθεις, να το ξέρεις. Όποτε θα θες, σε περιμένω. Καλά, θα σε βρίσκουμε στο stylianni.gr, Μαρούσι City. Και Κηφισιά City.gr, έτσι να τα λέμε και σωστά. Και στο NSTV. Από το οποίο ξεκίνησες και ήσουν κιόλας. Γράφει και στο προφίλ της Στέλλα. Θα τα διαλύσω όλα εδώ, είδες τι θα κάνει. Θέλω να μου ξανάρθεις, γιατί θέλω να μου πεις για την πορεία σου και πώς ξεκίνησες στο NSTV. Γιατί η Στέλλα ήταν στο NSTV, παραμένει ακόμη στον προφίλ και τέτοια και είναι στο team. Αλλά πραγματικά εγώ θα ήθελα να ξαναρχίσεις τις εκπομπές. Θα τα πούμε, θα... Θα ξανάρθεις, πρέπει να υπάρξει part 2.
Θα ξανάρθω, αλλά θα σου πω να έχουμε κάποιον καλεσμένο, να αναλύσουμε τα φαινόμενα, τα δυσάρεστα που είναι στις μέρες μας. Πολύ ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή τύχη και με τα βραβεία. Σου εύχομαι να βραβεύεσαι για τους σκόπους σου μια ζωή και να υπάρχουν άνθρωποι στο δρόμο σου που θα σε εκτιμάνε και θα βλέπουν την αλήθεια σου και αυτό που εκπέμπεις. Είναι πολύ βασικό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως είπαμε, όσοι επιδιώκουν να μας έχουν στη ζωή τους, αυτοί θα μας έχουν. Σωστό. Δεν μπορούμε να είμαστε για όλους, κανένας μας. Και είναι απολύτως φυσιολογικό και αυτό. Ισχύει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Ήταν η εκπομπή Peaky Blinders με την Ιάννα Τρίγκα και τη Στέλλα εδώ. Θα τα ξαναπούμε. Θα υπάρξει και πάρα πολύ σίγουρα κάθε Τετάρτη 9.30 στο nstv.gr καθώς nstv live. Κάθε το στο χωμάθι το λέω. Τι καλύτερο. Τα λέμε την άλλη Τετάρτη με συνέντευξη πάλι. Δεν θα σας πω από τώρα, αργότερα. Και φυσικά η εκπομπή θα ανέβει στο YouTube. Καλό σας βράδυ. Do too much. You can turn me on with just a touch, baby. I look around and since it is cold and empty, no one's around to judge me. I can see clearly when you're gone, on and I sit.